Ο αυταρχισμός είναι σήμερα που κυριαρχούν μέσα στα νοσοκομεία. Όλα αυτά γίνονται για να μην σηκώσουμε το κεφάλι, να μην γυρίσουμε πίσω από τις μάσκες, για την εγκληματική, πραγματικά είναι εγκληματική, μιλάμε για θανάτους που θα μπορούσαν να έχουν αποσταθεί, την εγκληματική πολιτική στο ΕΣΥ. Όχι μόνο στο ΕΣΥ, αλλά και στους χώρους που μεταδίδεται ο ιός. Η χώρη υπερμετάδοση είναι η χώρη εργασίας, καμιά επιχείρηση και επισλάτηση. Είναι τα λεωφορεία. Δεν φυτρώνουν είτε πέρυσι ο κ. Μητσοτάκης λεωφορεία, αλλά σε ένα χρόνο θα μπορούσαν να έχουν ακόμη και φυτρώσει. Για τους χώρους της εκπαίδευσης, θα μπορούσαν να έχουν βρει δομές έτσι ώστε να είναι ολιγομελή τα τμήματα και να μην ανοιγοκλίνουν τα σχολεία. Με πρόληψη εκπαιδευτικών και τακτικά επαναλαμβανόμενα τεστ. Για όλες αυτές λοιπόν τις εγκληματικές επιλογές πια, γιατί δεν μπορεί, την πρώτη φορά δεν ξέραμε. Τη δεύτερη φορά πέρασε μισός χρόνος και αφού μάθαμε δεν το κάναμε. Την τρίτη φορά όμως, και αφού παραδεχτήκαμε ότι στη Θεσσαλονίκη γίνανε ολιγορίες λάθη και παραλήψεις, επαναλαμβάνεται τα ίδια ακριβώς στην Αθήνα. Δεν πρόκειται ούτε για ολιγορία, ούτε για λάθη, ούτε για παραλήψεις. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν τους ενδιαφέρουν οι άρρωστοι, δεν τους ενδιαφέρουν οι εργαζόμενοι. Όλοι ήμασταν αλώσιμοι, προκειμένου να φτάσουμε στο στόχο της ιδιωτικοποίησης των βάρων και να μην μας μείνει πρίκα στο ΕΣΥ, ούτε μόνιμο προσωπικό, ούτε εξοπλισμός στην προοπτική αυτή. Δυστυχώς η πίεση αυξάνεται. Η πίεση αυξάνεται περισσότερο λόγω προσωπικού, γιατί όσο και να ανοίγουν κρεβάτια, ξαναχρησιμοποιούνται τα κρεβάτια τα οποία είχαν ανοίξει το δίμηνο Νοέμβρη-Δεκέμβρη, τα οποία δεν δόθηκαν και στην υπόλοιπη νοσηρότητα ή δόθηκαν και ξαναπαίρνονται. Για παράδειγμα, στον ίδιο Δημήτρη, όλες οι χειρουργικές ειδικότητες συμπτύχθηκαν στον χώρο της, νομίζω, της οφθαλμολογικής κλινικής. Δεν υπάρχει. Για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν, να νοσηλευτούν άρρωστοι με COVID. Επαναλαμβάνεται το ίδιο έργο. Είμαστε στην αρχή του ακόμη για Θεσσαλονίκη. Ελπίζουμε να μην προχωρήσουμε άλλο, αλλά έχουμε τον ίδιο σχεδιασμό που είχαμε τον Νοέμβρη, που έγινε με μεγάλη προχειρότητα, δεν ήταν σχεδιασμός. Ήταν λύσεις ανάγκης ή στη διάρκεια της εφημερίας ή τη νύχτα να πάμε και στην άλλη κλινική και στην άλλη κλινική να πάρουμε γιατρούς από μια στιγμή, ειδικότητας ανεξάρτητα, αν είναι παιδευμένη. Ανεξάρτητα αν μπορεί να συμβάλλει ή όχι, να διαλύσουμε τα νοσοκομεία, να τα κάνουμε μια νοσοκομεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό. Τίποτα δεν άλλαξε. Στο ίδιο μοτίβο προχωράμε και τώρα που αυξήθηκαν τα κρούσματα. Το Ιπποκράτειο χθες στην εφημερία είχε 55 εισαγωγές. Σήμερα θα δούμε τι θα έχει και το γεννηματά. Οι εισαγωγές αυξάνονται. Τα εισιτήρια εννοείται ότι είναι λιγότερα, είναι βεβαιασμένα. Για να γίνουν εισαγωγές, πολλά εισιτήρια είναι βεβαιασμένα. Χωρίς να έχει αρνητικοποιηθεί ο άρρωστος, με ίδια συμπτώματα φεύγει από το νοσοκομείο. Για να μπορέσει να χωρέσει, αλλά οι εντατικές είναι καθημερινές. Σήμερα που εφημερεύει το γεννηματά, να επαναλάβω αυτά που είπε ο Σκούλης τον Νοέμβρη. Είναι ένα κρεβάτι διαθέσιμο στην εντατική. Βέβαια θα μπορεί να πάει σε άλλο νοσοκομείο. Στα άλλα νοσοκομεία δεν υπάρχουν τόσα κρεβάτια διαθέσιμα. Εκτός από το Ιπποκράτειο που άνοιξε μία μονάδα και χώρισε τους 15, αλλά ήδη το ένα μέρος της μονάδας, ήδη άνοιξε και το άλλο και ήδη χτες είχε άλλους 5. Δηλαδή ζοριζόμαστε πολύ όσον αφορά τις εντατικές και θα είχαμε ζοριστεί βέβαια αν ήμασταν στην κατάσταση της Αθήνας να τρέχουμε να βρούμε κλινικές. Τώρα τις έχουμε έτοιμες, γιατί τρέξανε, αδειάσαν τα νοσοκομεία από τους υπόλοιπους αρρώστους και διέθεσαν κλινικές για COVID τον Νοέμβρη. Εκεί βαδίζουμε. Υπάρχει ανησυχία ότι μπορεί να φτάσουμε στην κατάσταση της Αθήνας δηλαδή? Εμείς ήμασταν στην κατάσταση της Αθήνας. Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίστηκε η Αθήνα, όπως αντιμετωπίστηκε η Θεσσαλονίκη τον Νοέμβρη. Η ανησυχία είναι ότι όσα κρεβάτια και να ανοίξουν, από μόνα τους δεν δουλεύουν.
όσα κρεβάτια εντατικής και να δοθούν, από μόνες τους δεν δουλεύουν. Προσλήφθηκαν κάποιοι γιατροί για την εντατική του Ιπποκρατίου, δεν έχει προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό, γι' αυτό και ανοίγει σταδιακά. Να σκεφτείτε, αν θυμόσαστε, στο Παπαγεωργίου, στο Δίμηνο, είχαν ανοίξει, είχαν χρησιμοποιηθεί, μάλλον και ανοίξει, 43 κρεβάτια μέσα. Ήταν 9 γιατροί και μένουν 6. Γιατί μονιμοποιούνται στο δημόσιο οι επικουρικοί, αλλά δεν μονιμοποιούνται στο Παπαγεωργείο. Οπότε θα φύγουν από εκεί να πάνε κάπου μόνιμα. Με 6 γιατρούς, όταν χρειαστεί να ανοίξει 43 κρεβάτια, τι θα κάνεις, τι για τα 12 κρεβάτια της καθημερινότητας δεν φτάνει. Ξέρετε, ο κάθε εντατικολόγος διανύει 12 κάθε μέρα για το ένα κρεβάτι που του απίστευε. Είναι φύση αδύνατο να μπορέσει να δουλέψει σωστά αντιμετωπίζοντας ένας εντατικολόγος 8 αρρώστους. Είναι φύση αδύνατο. Άλλη μια δύσκολη εφημερία από τον Παπα-Νικολάου τελείωσε πριν από λίγο. Για άλλη μια φορά το σύστημα υγείας πιέστηκε από την πληθώρα ασθενών COVID αλλά και non-COVID ασθενών που προσήλθαν για εξέταση και χρειάστηκαν νοσηλεία. Χρειάστηκε να γίνουν σε COVID περιστατικά περισσότερες από 35 εισαγωγές. Αντίστοιχα, άρα πολλές εισαγωγές γίνανε και σε non-COVID περιστατικά γιατί η συνήθις νοσηρότητα, η υπόλοιπη νοσηρότητα δεν έχει πάψει. Οι κλίνες ΜΕΘ συνεχίζουν να είναι λιγοστές. Γενικά το σύστημα υγείας και στη Θεσσαλονίκη και στην πόλη μας αρχίζει να πιέζεται. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση πώς θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ πέρα συγκεντρωμένοι διεκδικώντας τα αυτονόητα, δηλαδή αντί η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της για τους ασθενείς που βρίσκονται να ψάχνουν τελευταία στιγμή μια κρεβάτη, για τους ασθενείς που βρίσκονται εκτός ΜΕΘ στα νοσοκομεία της Αττικής, για τους ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν χάσει την παρακολούθησή τους για τις υπόλοιπες ασθένειες, βρισκόμαστε εμείς οι συνδικαλιστές και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που σηκώνουν κεφάλι να βρισκόμαστε να απολογούμαστε, να βρισκόμαστε με την απειλή της απόλυσης, της ουσιαστικής απόλυσης από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, πόσο μάλλον σε αυτή τη στιγμή που δεν περισσεύει κανένας. Αν είχαν την παραμικρή ντροπή, δεν θα κάνανε διώξεις στους συνδικαλιστές που λένε την αλήθεια, αλλά θα κάνανε διώξεις και θα ψάχνανε τις ευθύνες σε αυτούς που αφήνουν παραπάνω από 100 ασθενείς διασωληνωμένους στην Αττική εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας, την ώρα που υπάρχουν στα διπλανά ακριβώς ιδιωτικά νοσοκομεία άδειες κλίνες ΜΕΘ. Εκεί είναι οι ευθύνες και εκεί τους κάνουμε να βρουν. Αλλά δεν πιστεύουμε, καμιά ντροπή δεν θα βρουν. Εμείς είμαστε εδώ πέρα και να τους δείξουμε ότι με τον αγώνα τους οι εργαζόμενοι θα διεκδικήσουν και θα οργανωθούν για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, να διεκδικήσουν αυτά που ζητάμε από την αρχή και πρέπει να ακούσει η κυβέρνηση και να προχωρήσει σε αυτά. Σε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην επίταξη του ιδιωτικού τομέα, ώστε να μπορεί να καλυφθούν οι ανάγκες και των COVID και των non-COVID ασθενών. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε μία ακόμη εκδήλωση προσπάθεια να καταγγείλουμε αυτή την αυταρχική πολιτική, την αντιδημοκρατική λογική που συνοδεύει κάθε έκφραση των διοικήσεων των νοσοκομείων μπροστά σε μία πρωτόγνωρη κατάσταση. Τα νοσοκομεία της χώρας βρίσκονται σε δύσκολες στιγμές, ιδιαίτερα στην Αθήνα, αλλά και στην πόλη μας σταδιακά η εικόνα μεταβάλλεται, αλλά η κυβέρνηση παραμένει στη γραμμή που έχει χαράξει, στην προσπάθεια φήμωσης οποιασδήποτε φωνής των εργαζόμενων υγειονομικών που αναδεικνύουν τα προβλήματα που αφορούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εμείς δηλώνουμε ότι δεν θα κάνουμε πίσω μπροστά σε οποιαδήποτε δική τους πρόκληση θα απαντήσουμε δυναμικά, συνενώντας όλες τις δυνάμεις μας με σκοπό να ανατρέψουμε αυτή την λογική και την πολιτική και να δρομολογηθούν λύσεις οι οποίες θα προασπίζουν το δημόσιο αγαθό της υγείας. Ανέφερα προηγουμένως ότι δυστυχώς και εδώ σταδιακά αθροίζονται ασθενείς στα νοσοκομεία της πόλης. Αυτό είναι συνέπεια της μεγάλης διασποράς που υπάρχει. Αφορά νεότερους ηλικιακά ασθενείς, οι οποίοι έχουν βαρύτερες πνευμονικές βλάβες, απαιτείται μεγαλύτερη
διάρκεια νοσηλείας και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και εδώ πλέον να αρχίζουν δυσκολίες και στις μονάδες εντατικής θεραπείας με κλίνες, αλλά και σε κοινές κλίνες στις υπόλοιπες κλινικές και στους χώρους του νοσοκομείου.